Θεωρώ ότι ήμασταν πιο κολυμπημένοι και καλύτεροι γενικά στο μάτς, αλλά υπερβολικά αγχωμένοι και φάνηκε στα τελειώματα που κάναμε, τα οποία δεν ήταν καλά. Τα Χανιά είναι μια πολύ δυνατή ομάδα, είναι έμπειροι παίχτες και αν τους δώσεις το δικαίωμα είναι πιθανό να διεκδικήσεις το παιχνίδι, όπως και έγινε. Θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε πιο καλή συνέχεια. Μείναμε λίγο και το μυαλό μας στην νίκη επί του Ιδραϊκού που ήταν πολύ σημαντική και από ό,τι φάνηκε μας επηρέασε στο να χαλαρώσουμε. Και το θετικό που κρατάω σήμερα είναι ότι παρόλο την μέτρια εμφάνιση, η ομάδα έδειξε χαρακτήρα και κέρδισε το παιχνίδι. Θέλει χρόνο ακόμη για να δέσει. Εντάξει, χρειαζόμαστε χρόνο γιατί βάσει των συνθηκών δεν είναι όλη η ομάδα στην Αθήνα, είναι κάποιοι παίχτες εδώ. Αλλά δεν θέλω να λέω δικαιολογίες. Νομίζω ότι παρασυρθήκαμε από το πάθος μας και υπήρξε άγχος της πρεμιέρας, ας πούμε, στην έδρα της Χίου με τον κόσμο. Και νομίζω ότι επειδή είναι νεανική η ομάδα, έπαιξε ρόλο αυτό. Κάποιοι λένε ότι επειδή έχετε παίκτες καλούς σουτέρ, θα θέλουν όλοι να σκοράρουν και κάποια στιγμή η ομάδα θα κολλήσει. Δεν το πιστεύω. Εντάξει, καλό είναι να έχεις παίκτες που μπορούν να σκοράρουν, γιατί όπως βλέπετε η ομάδα γενικά σκοράρει με πολλούς τρόπους, δεν περιμένει από έναν-δύο παίκτες. Απλά πρέπει να καταλάβουν πότε πρέπει να το κάνουν αυτό και να αφομοιώσουν όσο δυνατόν περισσότερο το ρόλο τους. Τι στόχο έχει όμως φέτος? Αρχικά η ομάδα για μένα είναι να μην κινδυνέψει, να ξεπεράσει το στάδιο, ας πούμε, να είναι πιο ψηλά από πέρυσι στη βαθμολογία και μακάρι να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Εγώ όμως θέλω να κρατάω, να είμαστε ταπεινοί και προσγειωμένοι και ένα-ένα παιχνίδια να τα χτυπάμε και να δούμε στο τέλος τι θα καταφέρουμε. Στην ουρά του πίνακα, ας πούμε, των ομάδων, θα δημιουργηθεί συνοστισμός, θα υπάρχει ανταγωνισμός, τι θα ξεχωρίζουν μία-δυο και μετά θα είναι? Να πω την αλήθεια μου, όπως και όλοι παραδέχονται, φέτος το πρωτάθλημα θα είναι πολύ ανταγωνιστικό. Βλέπετε ότι μπορεί ο 12ος να κερδίσει το 3ο, 4ο και το ανάποδο. Οπότε κάθε παιχνίδι θα είναι ντέρμπι και θα κρίνεται στις λεπτομέρειες. Ανταγωνιστικό εκτός από την κορυφή. Εντάξει, ναι, σίγουρα. Οι δύο πρώτες θέσεις είναι πιασμένες από τον Ολυμπιακό και τη Βουλιαγμένη. Αλλά βλέπεις ότι μετά από το 3 και κάτω, όπως και ο Απόλλωνας κέρδισε τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, εμείς κερδίσαμε τον Ιδραϊκό που είναι μια ομάδα που θεωρώ ότι πιθανό να έχει στόχο την τετράδα, πεντάδα. Είναι μικρές λεπτομέρειες και είναι θέμα μέρας για το ποιος θα κερδίσει. Ήταν ένα παιχνίδι όπως το περιμέναμε. Ξέραμε ότι είχαμε δει την Χίο τόσο στο τουρνουά του Σεδί όσο και στη δεύτερη αγωνιστική με τον Ιδραϊκό και είδαμε ότι ήταν μια ομάδα πολύ δουλεμένη και με υψηλούς στόχους. Ξέραμε ότι θα είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι σήμερα. Πιστεύω ότι δεν ήταν καλό το ξεκίνημά μας έφυγε το παιχνίδι, μπορέσαμε να επανέλθουμε μέσα στο παιχνίδι. Είμαστε στο ένα γκολ μέχρι το τελευταίο λεπτό. Δυστυχώς κάποια αδράνεια και έλλειψη συγκέντρωσης στο τελευταίο λεπτό χάσαμε τον αγώνα. Από εκεί και πέρα κοιτάμε μπροστά, όπως έχουμε πει, έχουμε κάνει πολύ λίγο χρόνο προετοιμασία. Θεωρώ ότι θα είμαστε καλύτεροι όσο περνάνε τα παιχνίδια και στο δεύτερο γύρο πιστεύω που έχουμε και όλα τα παιχνίδια αυτά μέσα στην έδρα μας θα είμαστε αρκετά πιο ανταγωνιστικοί. Πού κρίθηκε σήμερα? Θα έλεγα στη ψυχολογία ότι ήταν πιο έτοιμη η ομάδα της Χίου, μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι και αυτό ήταν το κομβικό σημείο νομίζω του αγώνα. Τη συνέχεια πώς τη βλέπετε, έχετε στόχο καταρχήν την παραμονή? Δεν το συζητάμε. Είμαστε μια ομάδα με 10 παιδιά Χανιώτες, 4 παιδιά που δεν ήρθαν σήμερα γιατί είναι τρίτη λυκείου, διχίλιαροι, συν 2 φοιτητές, ένα δικό σας παιδί και ένα παιδί από τη Θεσσαλονίκη που τα επόμενα 5-6 χρόνια θα είναι στα Χανιά και άρα είναι πια Χανιώτες κι αυτοί. Σίγουρα με δικό μας υλικό προσπαθούμε να προχωρήσουμε, να δώσουμε πάλι μετά από χρόνια η παρουσία μας στην Α1 να δώσει πάλι παίχτες στις εθνικές ομάδες όπως κάνουμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και βέβαια στόχος μας είναι η παραμονή. Από τη στιγμή που υπάρχουν play out θα παλέψουμε ως την τελευταία αγωνιστική για την παραμονή μας. Μέχρι πέρσι έπαιζε σε αυτήν εδώ την ομάδα. Φέτος λόγω σπουδών στα Χανιά. Ναι, πέρασα στο Πολυτεχνείο της Κρήτης, στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Και γι' αυτό το λόγο αναγκάστηκα να παίξω στην ομάδα των Χανίων. Πώς για... έβαλες και ένα γκολ σήμερα? Ναι, σκοράρα και μία φορά. Πώς είναι εκεί η αλήθεια? Η αλήθεια είναι ότι σαν πρώτα από το Πολυτεχνείο είναι πολύ δύσκολη σχολή. Είναι πολύ απαιτητική, θέλει διάβασμα και παρακολούθηση. Και γενικά ως πόλη και ως περιοχή είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει κόσμο, είναι όλοι φιλόξενοι. Εντάξει, κάποιες φορές τελειώνω 6 ώρα το απόγευμα, πάω απευθείας, ζορίζομαι λιγάκι, τα καταφέρνω.
Παίζεις όμως βασικός από ό,τι είδαμε στην ομάδα. Ναι, παίζω βασικός γιατί είμαι προπονημένος και ήμουν ήδη προπονημένος από τη Χίο γιατί είχα κάνει προετοιμασία στην αρχή μαζί τους, οπότε μπορώ να ανταπεξέλθω. Πώς περιμένατε το σημερινό παιχνίδι, πώς το περιμένατε, σαν Χανιά λέω τώρα. Εντάξει, ξέραμε ότι είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Παίζουμε σε μια σκληρή έδρα. Ξέραμε ότι θα είναι ντέρμπι από την αρχή και αν χάναμε, θα χάναμε με λίγα γκολ διαφορά. Από εκεί και πέρα, κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Πώς ήταν και η επικοινωνία με τους παλιούς συμπαίκτες? Εντάξει, σίγουρα υπήρχε σεβασμός. Σεβόμουν τους παλιούς μου συμπαίκτες και προσπαθούσα να είμαι σωστός και αντικειμενικός.